ιδέα το να βραβευτούν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο και είναι σημαντικό ότι γιατί αυτές οι ιδέες όλες κατατίθενται σε μια πλατφόρμα, δηλαδή συμμετέχουν και δεύτερον διακρίνονται οι άριστοι, οι καλύτεροι και δημιουργούν πρότυπα για τους υπόλοιπους. Ελπίζω αυτός ο δεσμός κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερος. Η εκπαίδευση έχει πάρα πολλά να προσφέρει και όποιος βραβεύει την αριστεία στην εκπαίδευση προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία στη χώρα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στηρίζουμε το θεσμό των Education Leader Awards, το θεσμό που αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στην εκπαίδευση. Είναι μεγάλη τιμή για το εκπαιδευτικό site της ΟΣ που κλείνει εσείως τα 12 χρόνια φέτος στο χώρο της εκπαίδευσης. Είμαι εδώ γιατί θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κρητική Επιτροπή η οποία μας απένει με τον βραβείο για το δίκτυο ιατρικής ακριβίας στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τέτοιου είδους events προάγουν και την αριστεία και προάγουν και τις διαδικασίες εκπαίδευσης στη χώρα. Είναι ένα βραβείο που μας σωθεί να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο σε τομείς όπως αυτούς που δοκιμάσαμε να αναπτύξουμε τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών μας μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας στο σχολείο μας. Είναι πολύ τιμητικό για μας. Και είναι ένα κίνητρο για να συνεχίζουμε για περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη δουλειά και καλύτερα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και τη δυνατότητα που δίνεται σε οργανισμούς να αναδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες έχουν εφαρμόσει και έχουν πρωτοπορήσει στον ελληνικό κλάδο. Το πρόγραμμα ΣΚΥΡΟΣ, για το οποίο βραβευόμαστε σήμερα, είναι μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Λιμενικό Ταμείο ΣΚΥΡΟΥ. Το πρόγραμμα ΣΚΥΡΟΣ είναι και η πρώτη πρακτική άσκηση φοιτητών που γίνεται σε λιμάνι στην Ελλάδα. Και αυτό ξεκίνησε το 2015. Και αυτό αποτελεί και τη μεγάλη καινοτομία και τη δημοφιλία που έχει αποκτήσει το πρόγραμμα αλλά και το νησί.